Έχουμε ενημερώσει σήμερα την Επιτροπή Παιδείας της Βουλής για το θέμα που έχει προκύψει με το Olympic Solidarity. Έχουμε ενημερώσει τον πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής Παιδείας ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα, άλλωστε το λέει και το όνομα του Olympic Solidarity, είναι Ολυμπιακή Αλληλεγγύη. Ενημερώσαμε για τα κριτήρια του συγκεκριμένου προγράμματος, το οποίο βασικό κριτήριο στηρίζει αθλητές που έχουν μεγαλύτερη οικονομική ανάγκη για την προετοιμασία τους και μέσα σε αυτά τα πλαίσια έχει γίνει η επιλογή των αθλητών. Όλοι οι αθλητές που έχουν προταθεί ήταν μέσα στις επιλογές των οικείων ομοσπονδιών και θέλω να τονίσω ότι σε κανέναν αθλητή δεν έγινε ευνοϊκή μεταχείριση και θέλω επίσης να υπογραμμίσω ότι έχουν συμπεριληφθεί αθλητές οι οποίοι δανείζονται λεφτά για να βάλουν βενζίνη στο αυτοκίνητο για να μεταβούν στην προπόνηση. Έχουν προταθεί αθλητές οι οποίοι εργάζονται delivery man για να μπορέσουν να έχουν τα απαραίτητα για να πάνε στην προπόνηση. Έχουμε αθλητές οι οποίοι δεν έχουν τα βασικά για την διαβίωση τους και πολύ περισσότερο για να είναι στην προπόνηση. Και έχουν συμπεριληφθεί σε αυτό το πρόγραμμα με ομόφωνη απόφαση αθλητές οι οποίοι όχι μόνο υπήρχε κίνδυνος να σταματήσουν τον αθλητισμό και να χαθεί η προοπτική να εκπροσωπήσουν την Κύπρο μας στο Παρίσι, να σταματήσουν τον αθλητισμό. Ελπίζομαι με αυτήν την τολμηρή ενέργεια της Κυπριακής Ολυμπιακής Επιτροπής να συνεχίσουν και να δούμε και άλλους πρωτοκλαδάς τους αθλητές. Υπογραμμίζω για ακόμα μια φορά ότι σεβόμαστε τους πρωτοκλασσάτους μας αθλητές. Είμαστε κοντά τους με πράξεις από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθηκόντων αυτού του Συμβουλίου. Την ίδια στιγμή είμαστε κοντά σε όλους τους αθλητές, ιδιαίτερα με το συγκεκριμένο πρόγραμμα τους αθλητές που έχουν περισσότερη οικονομική ανάγκη. Μέσα στα πλαίσια της διαφάνειας, της δίκαιης και ίσης μεταχείρισης όλων των αθλητών, είμαστε ήσυχοι με τη συνείδηση μας, είμαστε περήφανοι για την απόφαση που πήραμε και ευχαριστούμε έστω και την Ιστάτη που ακούστηκε και διαφαίνεται η σωστή εικόνα του θέματος που έχει προκύψει. Τα 470 ευρώ του συγκεκριμένου προγράμματος για τον κάθε αθλητή σε κανέναν από αυτούς τους αθλητές που δεν έχουν συμπεριληφθεί και ήταν στο προηγούμενο πρόγραμμα, με βεβαιότητα σας λέω ότι δεν θα επηρεάσει την προετοιμασία του, την ίδια ώρα θα επηρεάσει θετικά, θα επηρεάσει πολύ ευνοϊκά τους αθλητές που έχουν προταθεί και έχουν συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα. Επίσης, θέλω να τονίσω ότι η ευθύνη και αρμοδιότητα προετοιμασίας των αθλητών για όλους τους αγώνες είναι αρμοδιότητα του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, πάντα σε συνεργασία με την Κυπριακή Ολυμπιακή Επιτροπή. Με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού έχουμε άριστη, τουλάχιστον με τον Πρόεδρο, συνεργασία και η Ολυμπιακή Επιτροπή επιχορηγείται από την Πολιτεία μόνο για τα λειτουργικά και για το payroll. Κύριε Χρυσοστόμου, αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό το κονδύλι είναι περιορισμένο. Λέγεται κάποιο αυτοί οι αθλητές που έμειναν έξω και ενδεχομένως οι 2-3 αλλά και άλλοι έχουν άλλη στήριξη είτε από τον ΚΟΑ είτε από εσάς οικονομική. Όπως έχουν σε όλες τις χώρες του κόσμου οι ελίτ αθλητές για να είναι εκεί, για να είναι ελίτ. Και βεβαίως έχουν στήριξη από την πολιτεία μέσα από τους σχεδιασμούς του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού. Ο συγκεκριμένος σχεδιασμός ολοκληρώνεται με την ολοκλήρωση των Ολυμπιακών Αγώνων, άρα δεν αφαιρέθηκε κανένας αθλητής, δεν πετάξαμε κανέναν αθλητή, απλά ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα και υπάρχει σχεδιασμός για το επόμενο πρόγραμμα. Απλά θέλω να, επίσης να αναφέρω και ευχαριστώ για την ερώτηση ότι στο προηγούμενο πρόγραμμα έχουν πάρει πρόκριση για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Τόκιου 7 αθλητές οι οποίοι δεν ήταν στο προηγούμενο πρόγραμμα. Άρα,
7 αθλητές οι οποίοι τα προηγούμενα 4 χρόνια δεν έχουν στηριχθεί από αυτό το πρόγραμμα, πήραν πρόκριση και μας έχουν εκπροσωπήσει στο Τόκιο. Πληροφοριακά, κύριε Χριστόμου, κάποιος αθλητής επιπέδου από αυτούς που μας είπετε, πόσα περιλαμβάνει με τους χορηγούς του για λίγο άλλο χρόνο. Από αυτούς που προγραμμάζεται, δεν θα είναι και στο πρόγραμμα. Όταν ζητήσαμε από τις οικίες ομοσπονδίες για να πάρουμε την καλύτερη και την πιο σωστή απόφαση, οι ομοσπονδίες και οι αθλητές επικαλέστηκαν προσωπικά δεδομένα, όμως ήταν το κύριο κριτήριο για να αποφασίσουμε. Συλλέξαμε τις δικές μας πληροφορίες τόσο από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού, που κάποια πράγματα είναι δημοσιευμένα. Είναι δεδομένο ότι δεν μπορεί να γίνει κανένα μέτρο σύγκρισης με τους αθλητές αυτούς που έχετε αναφέρει και με τους αθλητές που έχουν προταθεί.